Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Ωραία που ξεκίνησε ο μήνας μας, αισιόδοξος, με ζέστη, όλα καλά. Βλέπω ότι όλα τα πολιτικά προσπαθούν να στριμωθούν, να προλάβουν όλο αυτό το κλείσιμο που είχαμε αυτό το καιρό. Και από το Μάιο έχει ξεκινήσει. Βλέπουμε τους ανθρώπους ότι προσπαθούν να βγουν, να διασκεδάσουν, να προλάβουν να κάνουν όλοι τους, να πάνε θέατρο, να πάνε. Ο κόσμος το έχει ανάγκη να βγει. Και παρατήρησα κιόλας. Τα τρία. Έβλεπα την Αθήνα λίγο άδεια. Άρα καταλαβαίνω. Να βγει. Θα μου πείτε τώρα, καλά τα λες βρε Ολυμπία, αλλά τη βενζίνη. Θα είναι και αυτό τώρα ένα θέμα που θα μας, δηλαδή τώρα θα παρακαλάμε να μας κλείσουν μέσα γιατί δεν θα έχουμε να φάμε, δεν θα έχουμε βενζίνη και θα έχουμε όλα αυτά τα άσχημα. Εγώ δεν θέλω να σταθώ πρωτομηνά σε αυτό, θέλω να γίνεται ότι γίνεται, ότι υπάρχει. Και θέλω βέβαια να σας καλωσορίσω και να, σήμερα οι καλεσμένοι που είχα δεν θα έρθουν. Την άλλη εβδομάδα, επειδή εγώ έχω μια δουλειά προσωπική, δεν θα κάνω την εκπομπή που πρέπει να κάνω. Βέβαια, δεν θα, είναι, την 8 του μήνα ήταν να κάνω μια παρουσίαση, μια κυρία από το ναύπλιο θα ερχόταν να παρουσιάσουμε το βιβλίο της. Τώρα εγώ δεν θα τα καταφέρω την άλλη εβδομάδα για προσωπικούς λόγους. Και θα δω τώρα αν θα το κάνουμε μέσω Skype με την κυρία ή αν το ανανεώσουμε για μια άλλη Τετάρτη. Εγώ δηλαδή φταίω τώρα σε αυτό. Θέλω να διαβάσω το δελτίο τύπου που μου στείλανε από την υπέροχη εκδήλωση που έγινε, που είχε τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία. Πήγε πάρα πολύ καλά. Θέλω να συγχαρώ τους γιατρούς, θέλω να συγχαρώ την Μαρία την Αγρυπίδου, τη φιλενάδα μου, την κυρία Στρατηγού που ήρθε εδώ πέρα. Τα κορίτσια που ήρθανε λοιπόν και που μας μιλήσανε για το βιβλίο, παρουσιάσανε. Δεν μπορώ να σας δείξω τις φωτογραφίες να δείτε. Πώς να σας έδειχνα φωτογραφίες. Να βλέπω και τον ωραίο γιατρό εδώ που μας έλεγε την άλλη φορά η Μαρία. Όλα τα παιδιά, οι συντελεστές είναι υπέροχοι και και μόνο ότι δώσαν από το χρόνο τους, από το χώρο τους, από το χρόνο τους, για να κάνουν, να μας παρακινήσουν εμάς, να μην ξαναπιάσουμε το τσιγάρο στο στόμα μας, να δούμε ότι εν τέλει δεν μας ωφείλησε τίποτα άλλο από μια συνήθεια. Δεν είναι κάτι. Και τώρα πια δεν είναι και της μόδας. Κάποτε λέγαμε ότι ήταν και της μόδας όταν πήγαινα εγώ πριν 30 χρόνια σχολείο και πηγαίναμε από την πίσω μεριά. Τώρα δεν είναι της μόδας. Δηλαδή, τώρα της μόδας είναι να μην καπνίζεις. Θα ξαναδιαβάσω το δελτίο τύπου γιατί για τους 8 λόγους για να κόψεις το κάπνισμα. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 30 Μαΐου του 2002 στην Καδάν, τα ΜΕΑ Ηλιούπολης, στην Παναγία Ευαγγελίστρια. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και αραγωγής για τις σοβαρές επιπτώσεις του καπνίσματος, η εκδήλωση αυτή οργανώθηκε από το Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής ΑΜΕΑ, Παναγία Ευαγγελίστρια, και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις ώρα 8. Ήταν μια αφορμή, αφού την επόμενη μέρα, 31 Μαΐου, εχθές δηλαδή, ήταν η μέρα κατά του καπνίσματος, και έτσι το βιβλίο που εκδόθηκε, 8 λόγοι για να κόψεις το τσιγάρο, παρουσιάζει τις συνέπειες του καπνίσματος και πώς είναι και στα μάτια των παιδιών μας και όλα αυτά. Και σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, συμμετέχουν 8 διαφορετικές ειδικότητες. Και οι συγγραφείς είναι η Γιαννάκου, Πάσχου, Άννα, νοσηλεύτρια, αντιδήμαρχος Πρόνοιας Δήμου Καλλιθέας. Παρλάρα Κωνσταντίνα, οικολόγος, ογκολόγος, ακτινοθεραπεύτρια, γιατρός, διευθύντρια.
Η Αγρυπίδου, η Μαρία που ήταν εδώ πέρα, η αγαπημένη μας Μαρία, το θετικό μας το παιδί, ο οδοντίατρος υπεύθυνη δημόσιων σχέσεων, ο πρόεδρος του, συγγνώμη, η Σκουρτινιώτη Αθανασία, φιλόλογος νηπιαγωγός, προϊστάμενη διεύθυνση παιδικής αγωγής του Δήμου Καλλιθέας, η Ζιγούρη Βούλα Ολυμπιονίκης, πάλις πρόεδρος Σωματείου Ολυμπιονικών, η στρατηγού η Μαρία που ήταν και εδώ προχτές η δικηγόρος που επιφυλασσόμαστε κιόλας με την καινούργια χρονιά. Πρώτο Θεός να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα αυτά. Και βέβαια ήταν υπό την αιγίδα του Ιδιοτετρικού Συλλόγου Πειραιώς Εθνικό Συμβούλιο Ελλάδος Ομίλων και Κέντρων της UNESCO, Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών Ιωάννη Καποδίστρια, ΕΘΝΕΚΑ, Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιακών και Φιλοθλητικών Συλλόγων. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα παιδιά. Αυτή ήταν μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και εμείς αυτά είμαστε υπέρ. Σήμερα λοιπόν, εκτός από τις ευχάριστες ανακοινώσεις που θέλω να σας κάνω και βέβαια, επειδή είμαστε γυναίκες, γυναίκα, και επειδή τιμάω την Παναθηναϊκή Παγκόσμια Οργάνωση Γυναικών, η Παναθηναϊκή λοιπόν Οργάνωση Γυναικών, που εδώ στη Νέα Σμύρνη, της Νέας Σμύρνης, οργάνωσε με το Δήμο Νέας Σμύρνης μία εκδήλωση περπατώντας στη Νέα Σμύρνη για την Κυριακή, 5 Μαΐου. Και μου φαίνεται μάλλον εκεί θα πάω. Λοιπόν, να το διαβάσω κι αυτό γιατί αξίζει και σας προσκαλούμε να είστε όλοι εκεί, μα όλοι. Λοιπόν, μισό λεπτό να σας το διαβάσω. Λοιπόν, σας περιμένουμε λοιπόν. Είναι η Παναθηναϊκή Οργάνωση Νέας Σμύρνης και ο Δήμος Νέας Σμύρνης συνοδιοργανώνουν ένα περίπατο στην πόλη μας για φιλανθρωπικό σκοπό. Συμμετέχουν δημοτικά σχολεία. Θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Μισό λεπτό όμως να δω. Κάτι. Ναι, κάτι δεν μπορώ να δω εδώ. Λοιπόν. Ναι, και το οργανώνει η Παναθηναϊκή Οργάνωση. Είναι τιμή μας να συμμετέχουμε όλοι, μπορούμε να πάρουμε τα παιδάκια μας, να βάλουμε τα ποδοσφαιρικά μας, να κρατάμε το νεράκι μας και να κάνουμε ένα περίπατο στη Νέα Σμύρνη και να έρθουμε και πιο κοντά ο ένας με τον άλλον, με τους γειτόνους μας, με τους συμπολίτες μας. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η πρωτοβουλία που κάνει η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Καλιάνη. Λοιπόν, και μάλιστα βλέπω εδώ ότι συμμετέχουν, έχει βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια και η κυρία Δεκούλου και λέει μια σκέψη, μια πράξη αγάπης θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουνίου, 11 η ώρα στην πλατεία μας. Προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει με τα παιδιά του και να περπατήσουμε όλοι μαζί με χαμόγελα. Να ζωγραφίσουμε, να παίξουμε για έναν καλό σκοπό. Ο κάθε συμμετέχον θα παίρνει ένα μπλουζάκι για την ημέρα, για τη μέρα του περιπάτου. Τα παιδιά κάτω από 10 χρονών θα πρέπει να συνοδεύονται χωρίς την επιπλέον συνεισφορά του γονεί συνόδου, που θα δώσουμε μια συνεισφορά. Η κάθε συμμετοχή θα έχει κόστος 5 ευρώ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Προστασίας Παιδιού στη Νέα Σμύρνη. Θα είμαστε όλοι εκεί και σας περιμένουμε να αγκαλιάσετε αυτή τη δράση που διοργανώνει η Παναθηναϊκή Οργάνωση σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Σμύρνης. Πολύ ωραίο. Και κάτσε να το κοινοποιήσω και έτσι όπως το βλέπω. Πολύ ωραίο, μπράβο.
Μπράβο, μπράβο, γιατί μ' αρέσει αυτό που κάνει. Είναι 5 ευρώ λοιπόν η συμμετοχή, αυτό ήθελα να δω. Και βέβαια παίρνετε και το μπλουζάκι σαν ενθύμιο την συμμετοχή αυτή. Καλό είναι να υπάρχει μια... να είμαστε όλοι εκεί, 11 η ώρα είναι, είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα. Τώρα, εγώ εκείνη την Κυριακή και τι δεν έχω να κάνω. Ό,τι μας φωτίσει ο Θεός θα κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, αφού διάβασα τις εκδόσεις και εφόσον έτσι ξαφνικά μου ακυρώθηκε, έχω κάποιους αγαπημένους καλεσμένους που έχω. Πάω, λέει. Καρδιά μου. Πάρα πολύ. Και σκέφτηκα να κάνω μια αναδρομή καλλιτέχνε που έχουν έρθει εδώ, έχουμε τραγουδήσει μαζί, μας έχουν φτιάξει τις κάρτες. Άλλο τραγουδιά από τα παιδιά, δηλαδή για μένα. Μεγάλη μου αγάπη. Νικολάου, το λατρεύω τον Χρήστος Νικολάου, λοιπόν. Ή πραγματικά τον έχω μέσα στην καρδιά. Χαίρομαι. Θα κάνω έτσι ένα δρόμο και βλέπω. Εδώ τώρα μου βγαίνει. Η Κατερίνα Κοπούλου μου βγαίνει που την παραπόμενη την 11 Ιουνίου το Σάββατο στην Ένωση Λογοτεχνών θα γίνει η παρουσίαση του παραμυθιού. Με τιμάει με το να με βάλει να συντονίσω αυτή την παρουσίαση. Μαζί μας θα είναι σαν αφηγητής ο Γιώργος Οδήμου και η κυρία Έφη Χατζούλη. Όπως και η αγαπημένη μας φίλη που είχε εδώ έρθει συγγραφέας και κριτικός, η κυρία Χρύσα Νικολακάκη, που θα κάνει την ομιλία της. Και μπράβο στα παιδιά. Και θα είναι 10:30 στην Ένωση Λογοτεχνών. Λοιπόν. Εγώ τώρα θα βάλω του φίλου μου του Χρήστου του Θεοδόρου, τον Ευκάλυπτο, να ακούσουμε. Είναι ένα παιδί, το Χρήστος είχε έρθει πέρυσι το Μάρτιο εδώ. Είναι ο Κύπριος τραγουδιστής που είχε έρθει, συμμετέχει και στο X Factor, αλλά φέτος ο αδερφός του όμως έφτασε στο τελικό. Νομίζω θα ξανάρθει ο Χρήστος κάποια στιγμή. Αλλά η φωνή του είναι φοβερή και την τιμάμε και την ακούμε γιατί μαγίζει μέσα στην καρδιά. Στη φλούδα του Ευκάλυπτου την κρίζα χαράκωσα τη μέρα που σε είδα και μια καρδιά ζωγράφισα για σένα. Με μια λαβωματιά σαν αίμα μου είπες την πληγή να μην χαράξω, τα ονόματα μας τα αρχικά να γράψω. Δεν ήθελες ο πόνος στην καρδιά μου, μ' αγουγελώντας χάρφωσα το μαύρο τόσο για μου. Δεν μετανιώνω
που σ' αγάπησα, το ξέρεις. Φοβάμαι μήπως μακριά μου υποφέρεις. Κι αυτός ο φόβος που τρυπάει τα φιλοκάδια στη φλούδα του ευκάλυπτου τα βράδια. Δε μετανιώνω που σ' αγάπησα, το ξέρεις. Φοβάμαι μήπως μακριά μου υποφέρεις. Κι αυτός ο φόβος που τρυπάει τα φιλοκάρια στη φλούδα του ευκάλυπτου τα βράδια. Στη φλούδα του ευκάλυπτου τη γκρίζα γραμμένη είναι η μέρα που σε είδα, και μια καρδιά μικρή ζωγραφισμένη που θα χτυπά για σένα απελπισμένη. Ατύχη και τη δεις κι άμα περάσεις απ' το μικρό το άλσος μη γελάσεις. Για μια καρδιά μικρή τραυματισμένη στη φλούδα του ευκάλυπτου ζωγραφισμένη. Δε μετανιώνω που σ' αγάπησα, το ξέρεις. Φοβάμαι μήπως μακριά μου υποφέρεις. Κι αυτός ο φόβος μου τρυπάει τα φιλοκάδια στη φλούδα του ευκάλυπτου τα βράδια. Δε μετανιώνω που σ' αγάπησα, το ξέρεις. Φοβάμαι μήπως μακριά μου υποφέρεις. Κι αυτός ο πόνος που τρυπάει τα φιλοκάρια στη φλούδα του ευκάλυπτου τα βράδια. Το τραγούδι «Ευκάλυπτος» το έχει γράψει ένας συμπολίτης μας εδώ στη Νέα Σμύρνη, ο Θανάσης ο Μακρικώστας. Μπράβο! Κοίτα να δεις σύμπτωση, ε! Κοίτα να δεις! Μπράβο! Μπράβο, μπράβο! Μπράβο, Χρήστο! Μπράβο, Χρήστο! Μπράβο, Χρήστο! Μπράβο. Πιστεύω πρώτα ο Θεός ότι ο Χρήστος θα έρθει το Σεπτέμβρη να κάνουμε μια εκπομπή. Βέβαια να έχουμε την υγειά μας, να είμαστε όλοι καλά. Και εγώ προπάνω πολύ να έχω την υγειά και να είμαστε καλά. Και θα το παλικάρι αυτό θα θέλουμε να κάνουμε εκπομπή, γιατί έχει και καλή φωνή, έχει και ωραία κομμάτια. Και βλέπω ότι και οι άνθρωποι που είναι γύρω του, δηλαδή και τα αδέρφια του, είναι, όλοι είναι καλλιτέχνες, είναι καλλιτεχνική φλέβα, η καλλιτεχνική οικογένεια είναι. Γι' αυτό μ' αρέσει. Λοιπόν, μετά τον αγαπημένο μας Χρήστο, θα πάμε σε έναν άλλον αγαπημένο φίλο που έχει έρθει. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά θα ξεκινήσω έτσι. Τον κύριο
να βρω τώρα, σε ζητάω συγγνώμη. Το κοντοδόλι είχε τη Μάρτιο του 21. Λοιπόν, θα βάλω από τον κύριο Πορτοκάλι που είχε έρθει εδώ και είχαν παίξει μαζί με το γιο του Στασουλάκη, τον μουσικό. Θα βάλω και καλό μήνα και καλό απόγευμα. Ένα πράγμα που θα θυμηθούμε και από εμείς. Ανησυχία, να μην βγει να πιο αδύνατη και πάλι. Μας ανοίξανε. Λοιπόν, ανοίξανε τις εστιάσεις. Τα ανοίξανε όλα και εμείς ετοιμάζουμε να ακούσουμε λιγάκι. Όνομα όμως, ωραία. Κόκκινο γαρίφαλο, κόκκινο γαρίφαλο, πάρ' τα από το στήθος μου ελπίδες να κρατάς. Εντάξει, αυτό το κατάφερα κάτι αιώνες, είχα να το πω. Καλό είναι. Είναι πολύ καλό. Καλό τραγούδι. Ναι, για να... όπου έχασα πολλά χρόνια. Τελευταία Τετάρτη του χρόνου που κάνουμε εκπομπή, 15 Ιανουαρίου. Πει ποια είναι τα αγαπημένα μου και πει τι δεν στο κάνεις. Το θυμηθήκαμε. Εντάξει. Πότε θα το πληρώσω. Ο καλεσμένος μας έφτασε. Σε λιγάκι θα είναι κοντά μας. Λίγο απολαύσατε έτσι τη φωνούλα του και κάποιες εκτελέσεις που έχει κάνει, επανεκτελέσεις. Στο Γαλαξία, σιγά σιγά αρχίζονται και γίνονται αρκετές παρουσιάσεις και βιβλίων και θεατρικά. Λοιπόν, τι άλλο χεράκι λοιπόν και 30 Ιουνίου 21 είχαμε πολύ, σε πολύ ζέστη μας στον Καρατζά. Αυτό λοιπόν... Δεν ξέρω τι. Λοιπόν, εγώ να τελειώσουμε το Καρατζά.
για το φίλο μας τον Καράτσα που είχε έρθει τον Ιούνιο εδώ, Ιούνιο του 2021, πριν ένα χρόνο. Ήταν νομίζω η τελευταία εκπομπή με αυτήν, έκλεισα για καλοκαίρι. Μάλλον. Και θα βάλω ένα τραγουδάκι τέτοιο. Για σένα μόνο χτυπάει η καρδιά μου. Για σένα λιώνω, γυρνά κοντά μου. Για σένα μόνο τις νύχτες κλαίω και το καημό μου στα αστέρια λέω. Πειρασμός, έρωτας, έρωτας, έρωτας τρελός. Είσαι πειρασμός, έρωτας, έρωτας, έρωτας τρελός. Για σένα μόνο σπάει η καρδιά μου, χίλια κομμάτια τα όνειρά μου. Για σένα μόνο ζω κι αναπνέω, γύρισε πίσω, πονάω σου λέω. Έρωτας, έρωτας, έρωτας τρελός. Είσαι πειρασμός. Έρωτας, έρωτας, έρωτας τρελός. Είσαι πειρασμός, έρωτας, έρωτας, έρωτας τρελός. Είσαι πειρασμός, έρωτας, έρωτας, έρωτας τρελός. Να πω λοιπόν ότι από τον έρωτα, έρωτα τρελός, να σας πω ότι την Κυριακή, η ώρα 7 στο Γαλαξία, προς τιμή για τη μάχη της Κρήτης και πρέπει να τη βρω την ανακοίνωση, η Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης κάνει μια πολιτιστική εκδήλωση, μια παρουσίαση του βιβλίου. Μισό λεπτό όμως να μπορώ να σας τα πω. Και μας προσκαλούν στο Γαλαξία, δωρεάν η είσοδο. Περίμενε να τα βρω. Βασικά αυτή την Κυριακή θα γίνεται ο κακός χαμός παντού, δηλαδή γίνεται χαμός από εκδηλώσεις. Είναι ανοιχτά τώρα είναι η Ένωση, άμα θέλετε να πάτε, να δείτε τι συμβαίνει. Και με μεγάλη επιτυχία να πω ότι πραγματοποιήθηκε ο χορός που έγινε. Λοιπόν, σας προσκαλούμε, λέει, ιχναλώντας την κριτική παράδοση. Στο Γαλαξία, λοιπόν, την Κυριακή, 5 του μήνα και ώρα 7.30, στον πολιτιστικό χώρο του Γαλαξία, θα πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Στο πλαίσιο της προβολής και της διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομίας της Ένωσης Κρητών και ο Δήμος Νέας Σμύρνης, διοργανώνουν την Κυριακή 5 Ιουνίου
και ώρα 7:30 στο πολιτιστικό πολύχωρο Γαλαξία στην κεντρική πλατεία της Νέας Ιωνίας, ενημερωτική διάλεξη με θέμα «Ιχναλώντας την κριτική παράδοση στο χτες και στο σήμερα». Οι λησμονημένες αλήθειες και τα δημοφιλής και ο δημοφιλής νεωτερισμός της εποχής μας. Το... Περίμενε. Το περιεχόμενο της διάλεξης θα περιλαμβάνει παρουσίαση και ανάλυση αρχαϊκών απεικονιστικών πηγών για την κριτική παράδοση, ανδρική και γυναικεία φορεσιά, για τη μουσική και το χορό, που συντελούν και τις πιο γνωστές μορφές έκφρασης του λαϊκού μας πολιτισμού. Η επιστημονική επιμέλεια ανήκει στον Ιωάννη Θέμη, Τσιγλαράνη, παιδιά δεν τα καταλαβαίνω τα γράμματά σας εδώ και δεν μεγαλώνει κιόλας. Ναι, είναι διακεκριμένος συγγραφέας και πολυγραφιστικός αρθογράφος. Τιμήθηκε με 4 επένους Ακαδημίας Αθηνών για το πλούσιο συγγραφικό του έργο. Άρα πρέπει να έρθει και εδώ αυτός ο κύριος, έτσι δεν είναι? Στο τέλος της διάλεξης θα ακολουθήσει συζήτηση και θα υπάρχει δυνατότητα να διατυπώσετε ερωτήσεις. Επιμέλεια της διοργάνωσης είναι η Ένωση Νέας Σμύρνης Κριτών, η Ένωση Κριτών Νέας Σμύρνης, και το διοργανώνει. Αλλά αυτός ο κύριος είναι μισό λεπτό, γιατί φαίνεται ενδιαφέρον. Κύριος, πρέπει να τον γνωρίσουμε από κοντά. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να πάμε. Μετά από αυτό, αυτό γίνεται 7:30 ώρα. Μετά από αυτό, λοιπόν, στο Άλσος Νέας Σμύρνης, 8 η ώρα τώρα αυτό, η Μητρόπολη Νέας Σμύρνης, περιμένετε τώρα να σας τα διαβάσω και αυτά. Η Μητρόπολη Νέας Σμύρνης, λοιπόν, για τα τιμώντας τα 100 χρόνια για την, για την Μικρά Ασία. Περιμένετε να πάω να τα δω. Έχουμε γεμίσει εκδηλώσεις και θα τις ξανακάνω και μια ανακεφαλαίωση πάλι. Πούντα τώρα. Δηλαδή, εκείνη την Κυριακή, ειδικά η Κυριακή 5 του μήνα, πού να πρωτοπάς, πού να πρωτοπάς, πού να πρωτοπάς. Και εγώ είχα να κάνω και την παρουσίαση, άλλο που ακυρώθηκε για 11. Πού να πρωτοπάς εκείνη την Πέμπτη. Λοιπόν, να σας στείλω τώρα εδώ αυτό που μας στείλανε. Λοιπόν, και να πούμε και για την αιμοδοσία, ναι. Καλά, για την αιμοδοσία που κάνει η ενορία μας, θα σας το ξαναπώ και την επόμενη φορά, δεν είναι για να μην το ξεχάσουμε. Απλά τώρα να την εκδήλωση να βρω. Είδες, όταν τα θέλω δεν τα βρίσκω. Και είναι και μερικοί τηλεθεατές που κοιτάνε και θα σου λένε «Α, μιλάει στο τηλέφωνο και δεν κοιτάει τη δουλειά της». Γιατί υπάρχουν και αυτοί. Δεν κοιτάνε ότι μπορεί να έχεις το τηλέφωνο και να κάνεις... Λοιπόν, λάθος μπήκα. Λοιπόν, να το. Ωραία, εδώ να το αίμα. Να περιμένουμε να ανοίξει κιόλας. Λοιπόν, οι μνήμες... Μνήμες Μικράς Ασίας, μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Καποδοκία. Συμμετέχουν το Εργαστήριο Τέχνης και Πολιτισμού του υπεύθυνος χορευτικού Χρήστος Θεολόγου, ο Σύλλογος Ποντίων Αργοναυτών Κομνηνή,
με υπεύθυνος χορευτικό Κωνσταντίνος Σαβίνης, η ορχήστρα Ιωνικός Ρυθμός υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Τσιαρούλη, τραγουδούν Χρήστος Τσιαρούλης και Κέτη Κίλια, Κούλια και Ηλίας Ιφαντίδης. Καλά, τα σκότωσα τα Ιφαντίδης. Ιερά Μητρόπολη Νέα Σμύρνης το οργανώνει αυτό. Ιερά Μητρόπολη λοιπόν Νέα Σμύρνης προς τιμή για τα 100 χρόνια της Μικράς Ασίας κάνει αυτή την εκδήλωση και συμμετοχή έχουν ο Σύλλογος Ποντίων, η Ορχήστρα Ο Ιωνικός Ρυθμός και το Εργαστήριο Τέχνης και Πολιτισμού. Με χαρά θα σας περιμένουμε, οπότε τι ώρα είναι αυτό, Κυριακή και αυτό, 5 Ιουνίου, 8 η ώρα, Θέατρο Άλσος Νέας Σμύρνης. Είσοδος ελεύθερη. Λοιπόν, άρα, να τα πάρουμε από την αρχή. Ξυπνάμε την Κυριακή το πρωί. Ή πάμε στην εκκλησία, ή πάμε όπου αλλού θέλουμε. Μετά, κατά τις 10:30-11, ερχόμαστε στην πλατεία να περπατήσουμε με την Παναθηναϊκή, να ενισχύσουμε για το φιλανθρωπικό και να χωρέμε, να είμαστε εκεί με τα παιδιά, με τους συμπολίτες μας, να έχουμε πιο κοντά και όλα αυτά. Αφού κουραστούμε, πάμε το μεσημεράκι σπίτι μας, πάμε και κάνουμε καμιά βουτιά ή πιο τολμηρή, πιο τρελή διαδικασία. Ξεκουραζόμαστε 2-3 ώρες και μετά ερχόμαστε 7 η ώρα στην πλατεία πάλι. Πηγαίνουμε στην Ένωση, στο Γαλαξία, να τιμήσουμε αυτή την πάρα πολύ ωραία εκδήλωση για την Κρήτη που γίνεται και για τη λογογραφία της Κρήτης, όλα αυτά. Και μετά, αφού από εκεί έτσι ακούσουμε και μάθουμε 5-6 πράγματα και ξυπνήσει το μυαλό μας, θα φύγουμε και θα πάμε στο Άλσος. Και από εκεί θα ακούσουμε τραγούδια, θα ακούσουμε μουσική και μετά θα πάμε σπίτι μας να κοιμηθούμε. Το πρόγραμμα για την Κυριακή, παιδιά, σας το έφτιαξα. Τελείωσε. Κοιτάξτε τι θα κάνετε. Γιατί εγώ συνήθως όταν έχω να κάνω τόσα πολλά πράγματα, κάθομαι σπίτι μου και δεν πάω πουθενά. Λοιπόν, με πιάνει άγχος από τα πολλά που έχω και μετά δεν πάω πουθενά. Ακυρώνω. Ήδη σκέφτομαι να ακυρώσω. Λοιπόν, τώρα όμως ποιον θα τιμήσω. Ποιον θα τιμήσω, ένα κριτικό θα τιμήσω, τον φίλο μου τον Πικάκη. Έχει ήρθε εδώ πέρα με την ΕΜΕ, τη γυναίκα του. Και έχουμε παίξει πολλά τραγούδια, Όθωνο Πικάκη. Για να πατήσουμε το Όθωνο Πικάκη, λοιπόν. Παίξουμε κάποια τραγούδια του. Τι λένε τα παιδιά, γιατί ο Όθωνας δεν σταματάει να γράφει. Δεν σταματάει. Όλο γράφει. Γεια σου Όθωνα, με τα ωραία σου. Γεια σου Γιώργο. Thank you.
μας. Ξύπνησα τον ουρανό, εξάνοιξα και σήκωσα τα χέρια. Έλα και σήκωσα τα χέρια κι είπα, Θεέ μου, ας ήμουν ένα απ' αυτά τα αστέρια. Η χαρά κι αν δίνει όπα, όση χαρά κι αν δίνει, γιατί είναι σαν την αστραπία που βροντά και σβήνει. Μου άρεσε το τραγουδάκι. Μου αρέσει αυτό. Λογισμένα σαν τα ρόδα, σαν του νεοφουρνίστου ψωμιού τη θραψερίζε στο βόλια. Μες στα τρεμόπαχα μεριά σας ονειρεύεστε νυχτιές οργιακές. Μες στα τρεμόπαχα μεριά σας ονειρεύεστε νυχτιές οργιακές. Και κάπου κάπου αργόκυλα στον διακαμμένο σας χιλιά την άκρη της Βαρβατήλας καύλο μύριστο ένα δάκρυ. Και κάπου, κάπου αργόκυλα στον διακαμμένο σας χιλιόν την άκρη της Βαρβατήλας καύλο μύριστο ένα δάκρυ. Μουνάκια αργοσαλεύουν τα χυλάκια τα χνουδότα σαν γαρουφαλών ανεμώσει στα φυλάκια σαν στοματάκια δίψασμένα από ποια δίψα
Και κάπου, κάπου αργόκυλα στον διακαμένο σας χιλιών την άκρη της Βαρβατήλας καυλομύριστο ένα δάκρυ. Και κάπου, κάπου αργόκυλα στον διακαμένον σας χιλιών την άκρη της Βαρβατήλας καυλομύριστο ένα δάκρυ. Στην Άγια Εκκλησιά ήταν ο εξομολογητής μου. Πόσο πολύ τον πόθησα τρελά, αισθάνομαι πως ήταν ο τριγητής μου. Πόσο πολύ τον πόθησα τρελά, αισθάνομαι πως ήταν ο τριγητής μου. Τέτοια φωνή βραχνή ερωτική, ουράνιος παράδεισε νιώσει ήχος. Καταραμένος να'ναι ο Μπερντές ανάμεσα σαν Βερολίνου τείχος. Καταραμένος να'ναι ο Μπερντές ανάμεσα σαν Βερολίνου τείχος. Ποιος είναι αυτός ο έρωτας Θεός που είναι ποτέ θα'ρθει τη ζητάει? Είναι μυστήριο γρίφος σκοτεινός, παράδεισο και κόλαση σε πάει. Είναι μυστήριο γρίφος σκοτεινός, παράδεισο και κόλαση σε πάει. Και τον προσκάλεσα μονάχη μας κατοίκο να τα πούμε. Εγώ η Μαρία η αμαρτωλή και ο άγνωστος για να λειτουργηθούμε. Εγώ η Μαρία η αμαρτωλή και ο άγνωστος για να λειτουργηθούμε. Ήρθε και έβγαλε το καπέλο του και έλυσε τη μακριά κοτσίδα. Έβγαλε και το ράσο του αργά και με έκανε να νιώσω Μιχαλίδα. Έβγαλε και το ράσο του αργά και με έκανε να νιώσω Μιχαλίδα. Τα γένια του ήταν μαύρα και απαλά και μύριζαν θεσπέσια λιβάνι. Τον πήρα και τον φίλησα βαθιά, αχ να ξέρω παράδεισο στη χάνη. Τον πήρα και τον φίλησα βαθιά, αχ να ξέρω παράδεισο στη χάνη. Ποιος είναι αυτός ο έρωτας Θεός που είναι ποτέ θα'ρθει τη ζητάει? Είναι μυστήριο γρίφος σκοτεινός, παράδεισο και κόλαση σε πάει. Είναι μυστήριο γρίφος σκοτεινός, παράδεισο και κόλαση σε πάει. Και μετά από τον Νίκο Τολόλη που τον θεωρώ αξιόλογο καλλιτέχνη
φέρνει μεγάλο άνθρωπο που ξέρει και έχει μελοποιήσει και λέει και ποίηματα, λέει έτσι και ανέκδοτα τραγούδια και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραίος άνθρωπος, γνήσιος άνθρωπος, γνήσιος, τον έχουμε φέρει εδώ δύο φορές. Είναι από τους καλούς γνήσιους ανθρώπους. Και αυτός και ο Γιάννης ο Νικολάου, από τους λαθρεπιβάτες που με τίμησε πέρυσι τον Απρίλιο του 2021, είχε έρθει και με τίμησε. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να πω ότι ο Γιάννης ο Νικολάου έχει γράψει και ένα CD με τραγούδια που είναι αφιερωμένα στην Εκκλησία μας, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και θα ήθελα πάρα πολύ να κάποια στιγμή να κάνουμε εκπομπή, να το παρουσιάσουμε. Βέβαια τώρα έτσι με όλα αυτά που είχαν συμβεί λίγο, οι δουλειές και εκείνος, δουλειές και εμείς, δηλαδή το καταφέραμε. Νομίζω το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δηλαδή με τον καινούριο χρόνο, πρώτα να είμαστε καλά, πάντα θέλουμε αυτό, να το καταφέρουμε και να το κάνουμε και να παρουσιάσουμε αυτό. Θα βάλω από την εκπομπή που κάναμε πέρυσι. Λοιπόν. Όχι, θα το κάνουμε όπως έρχεσαι στο σαλόνι μας και παίζουμε και κάνουμε το παρεάκι μας. Λοιπόν, εγώ θα σου πρότεινα να ξεκινήσω από την αφήνωση κάποια τραγούδια που έχω γράψει από τους λατρεμπιβάτες. Όλοι που ήθελα να σου πω. Ναι, εγώ. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα τρογιάλι θα κοιτούμε, θα πιούμε στις πυρές αγκαλιά. Θα φύγουμε απ' το θόρυβο της πόλης για νύχτα που δεν έζησε κανείς. Απόψε θα ζηλέψει ο κυλαϊδόνης το πάρτι που θα κάνουμε τένις. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα κλογιάρι θα την βρούμε, θα πιούμε όλες τις μοιρές αγκαλιά. Απόψε κλείνουμε λίγη φαντασία, θα μοιάζει με φιλμακή γαλλικό. Χρειάζεται αυτή η διαδικασία, μήπως μπορέσω και σου πω το σ' αγαπώ. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα κρογιάρι θα την βρούμε, θα πιούν όλες τις πυρές αγκαλιά. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα κρογιάρι θα την βρούμε, θα πιούν όλες τις πυρές αγκαλιά. Πες μου τώρα ότι αυτό το τραγούδι. Βλέποντας τώρα όλα αυτά, έτσι, βλέπω τις εκπομπές που έχουν περάσει. Δηλαδή, ο Σεπτέμβρης, το Νοέμβρη που έφερα το Γιώργο το Δήμο, μου φαίνεται λες και είναι χτες. Τι έγιναν αυτές οι εκπομπές που έτσι πήρα από πάνω. Μπορείτε να μου πείτε. Να δεις. Μπράβο. Έχω φέρει το ρότα το πάνω. Χαρά εδώ. Βάλω και τη φέρη. Καλησπέρα σας. Ότι όλα... Βαγγελίτσα. Θα κάνω μια συναυλία για το λαό που είναι Λία. Θα γράψεις πολύ ωραία.
δικό σου λαέ και ενό σου. Για να βρεις το δίκιο το δικό σου. Ας φωνάξουμε όλοι με μία φωνή. Δεν έχουμε άλλη υπομονή. Δείξετε κατανόηση. Άλλωστε εσείς με αγαπάτε και με στηρίζετε τόσα χρόνια τώρα εδώ πέρα και με βλέπετε. Να ξανακάνω μία ανακεφαλαίωση στις εκδηλώσεις μας. Πάμε. Ξεκινάμε. Για την Παναθηναϊκή οργάνωση που θα κάνει τον περίπατο στη Νέα Σμύρνη για φιλοθροπικό σκοπό και η συμμετοχή είναι 5 ευρώ και ξεκινάει 11 η ώρα από εδώ από την πλατεία. Η Ένωση Κριτών Νέας Σμύρνης κάνει ένα λογογραφικό αφιέρωμα που το οργανώνει στο Γαλαξία, που θα μιλήσει για τα ήθη, έθιμα, τις φορεσιές, τους χορούς, τη μουσική και όλα αυτά. Στο Γαλαξία 7.30 ώρα το απόγευμα. Η Μητρόπολη Νέας Σμύρνης οργανώνει για τα 100 χρόνια της Κωνσταντινούπολης και όλα αυτά, οργανώνει μία εκδήλωση στο Άλσος Νέας Σμύρνης, 8 η ώρα το απόγευμα, μουσικοχορευτική, θα συμμετέχει και ο Σύλλογος των Ποντίων. Μεγάλη χαρά λοιπόν. Όλοι προσπαθούν να βάλουμε έτσι τις εκδηλώσεις η μία πάνω στην άλλη. Να σας ξαναπροσκαλέσω στην Ένωση Λογοτεχνών που θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου της Κατερίνας της Μιλωνοπούλου. Αφηγητής θα είναι ο Γιώργος Οδήμου, η Έφη Χατζούλη. Ομιλήτρια θα είναι η Χρύσα Νικολακάκη. Η κυρία Μιλωνοπούλου θα παρουσιάσει το παραμύθι της και μου κάνει την τιμή να είμαι στο συντονισμό και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η εκδήλωση θα είναι Σάββατο, 11 του μήνα, η ώρα 10.30. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Καλό μήνα να έχουμε. Ελπίζω να τα προλάβουμε όλα αυτά, γιατί κάτι μου λέει ότι κάτι δεν ξέρω. Έχω ένα άγχος εγώ γενικά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν θα είμαι την επόμενη μέρα στη γη. Έτσι νομίζω. Τώρα τι μου συμβαίνει δεν ξέρω. Σε εσάς όμως όλα τα εξωτερικά. Αν τυχόν κάτι να υπάρχει κάτι για το διαστημόνι. Σας αγαπώ πολύ. Θα τα πούμε τώρα 15 Ιουνίου, γιατί την επόμενη Τετάρτη για προσωπικούς λόγους δεν θα τα καταφέρω να κάνω εκπομπή και έτσι 8 Ιουνίου δεν θα κάνουμε την εκπομπή μας. Δεν θα παρουσιάσουμε από την έδεια την ποιήτρια, την από την. Θα δω μήπως το κάνουμε μέσω Skype κάποια άλλη στιγμή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Ραντεβουδάκι. Πρώτο Θεός να έχουμε την υγειά μας. 15 Ιουνίου. Σας αγαπώ.
Αφιερώνω στο φίλο μου που μου στέλνει τα μηνύματα τα περίεργα. Έβαλα και καράτζα. Σίγουρα θα μας πεις ότι δεν ήταν καθόλου καλή εκπομπή. Τώρα δεν παίζεται ούτε αυτό. Κλείνουμε έτσι. Χαλάσαν όλα από τη γλωσσοφαγιά, χαλάσαν όλα. Γι' αυτό σας το λέω, υπάρχει μία περίπτωση να μην υπάρχω. Να γλωσσοτρώνε τόσο πολύ. Αν και εμείς που κάνουμε το σταυρό μας δεν πρέπει να πιστεύουμε σε αυτά. Καλή σας συνέχεια.